Ξεκινά αύριο το τακτικό συνέδριο της ΚΕΔ και στην Αθήνα και αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς θα συζητηθεί η νέα διοικητική μεταρρύθμιση το σχέδιο Καλλικράτης. Αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα στην ελληνική επικράτεια είναι το αυριανό συνέδριο της ΚΕΔ και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Αντιλαμβάνεστε ότι το αυριανό συνέδριο είναι τα πιο κρίσιμα συνέδρια που έχουν γίνει ποτέ στο χώρο της αυτοδιοίκησης, νομαρχιακής και μάλλον συγγνώμη, τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι θα εξεταστεί επί δύο μέρες συνεχώς το περιβόητο σχέδιο πλαίσιο καλύτερα αρχών του Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης λοιπόν μπαίνει στο τραπέζι από αύριο στο συνέδριο που ξεκινάει από το Μέγαρο Μουσικής το πρωί με χαιρετισμούς του Νικήτα του Κακλαμάνη, του Μπαλασόπουλου, δηλαδή του Προέδρου των Εργαζομένων και βεβαίως αρχηγών κομμάτων και παρατάξεων. Και στη συνέχεια ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Δραγκούσης στο Intercontinental θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία πιστεύω ότι θα χαράξει το μέλλον των επόμενων γενεών. Είναι λοιπόν ένα πολύ κρίσιμο συνέδριο και θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, το οικονομικό πλαίσιο, τους πόρους δηλαδή τους οποίους απαιτεί η αυτοδιοίκηση και στη συνέχεια μετά από διαβούλευση που θα γίνει μέχρι το τέλος περίπου του Φεβρουαρίου θα αρχίσει να πούμε η χωροταξική κατανομή, οι περιβόητες δηλαδή αυτές οι συνεννώσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε και ξέρετε μάλλον από την προχθεσινή συγκέντρωση των αντιπροσώπων στην ΤΕΔ του νομού Αργολίδας έγινε ένα απόνημα, ένα υπόμνημα καλύτερα, μια απόφαση η οποία θα τεθεί υπόψη του Υπουργού Εσωτερικών αλλά και θα τοποθετηθούμε και επάνω στο συνέδριο κάποιοι εκπρόσωποι εδώ του νομού Αργολίδας. Μιλήσατε καθόλου για τα πόσους δήμους θα έχει η Αργολίδα στο... Κοιτάξτε, το χωροταξικό όχι. Το χωροταξικό είναι το τρίτο στάδιο. Λοιπόν, θα τελειώσει και το συνέδριο της ΕΝΑΕ, δηλαδή των νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια θα αρχίσει μετά η διαβούλευση, μετά το τέλος και της διαβούλευσης θα αρχίσει η χωροταξική κατανομή, δηλαδή συνεννόηση. Ακούστε να δείτε, οι συνεννόησεις θα αρχίσουν ας πούμε, τουλάχιστον μετά τον Απρίλιο, τουλάχιστον πιστεύω εγώ, να μπαίνουν στο τραπέζι το σχέδιο δηλαδή που θα προσαρτήσει τους δήμους, τους μικρούς, τους μεγάλους δήμους. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο όμως για 5 δήμους. Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχουν διάφορες πληροφορίες οι οποίες δεν είναι βάσιμες. Μιλάνε για 5, μιλάνε για 4, μιλάνε για 3. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω μέχρι τώρα είναι ότι το πληθυσμιακό κριτήριο που μπαίνει για την κατανομή, αυτό τουλάχιστον ας πούμε, βγαίνει από συμπέρασμα από τον τύπο, τις εφημερίδες και τα λοιπά, είναι γύρω στους 30.000 κατοίκους ότι θα έχουν οι νέοι δήμοι που θα δημιουργηθούν έτσι σε πανελλαδική κλίμακα.